Καλωσορίσουμε κοντά μας ένα από τα τελευταία πάνελ της σεζόν, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη, καλώς ήρθατε. Διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κοντά μας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλές διακοπές. Πώς είσαστε, να είσαστε καλά και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Θα έχουμε καλές διακοπές τώρα, κύριε Ζαχαριάδη. Για πείτε μας λίγο, τι ανοίγεται μπροστά μας, γιατί ακόμη ψιλοπαίζει και ένα θρίλερ με τη δόση. Μικρό, όχι ιδιαίτερα μεγάλο. Thriller, με βάση τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονομικών, αύριο θα γίνει κανονικά η εκταμίευση της δόσης. Τα τελευταία τεχνικά ζητήματα ολοκληρώνονται και έτσι όλη αυτή η δύσκολη διαδρομή αυτής της χρονιάς φτάνει στο τέλος της. Εκτιμώ χωρίς καμία διάθεση θριαμβολογίας ή πανηγυρισμού, άλλωστε κανείς από εμάς δεν έχει οθετήσει τέτοιους τόνους. Και μετά τι, κύριε Ζαχαριάδη, αυτό είναι το πλέον κρίσιμο. Με θετικό πρόσημο. Μετά τι, τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Παίρνετε και τη δόση και στη συνέχεια γίνεται τι. Πώς, σε ποια τροχιά πρέπει θα μπει η ζωή. Πρέπει να προχωρήσουμε, κυρία Τσαπανίδου, στην ανασυγκρότηση της οικονομίας μας, στην προσπάθεια για ανάπτυξη, για ανάκαμψη. Η μεγάλη μάστιγα που λέγεται ανεργία και έχει αποκλιμακωθεί από το 2015 μέχρι σήμερα περίπου 5 μονάδες πρέπει να επιταχυνθεί πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Μπορεί να έχει γίνει αυτή η αποκλιμάκωση, αλλά εμένα τουλάχιστον και εμάς το ΣΥΡΙΖΑ δεν μας αρκεί. Πρέπει και περισσότερο να χαμηλώσει και να συνεχίσει η θετική τάση αντιστροφής από την μερική απασχόληση στη μόνιμη απασχόληση. Και γενικά να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο ώστε να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε τις παθογένειες των δεκαετιών που μας οδήγησαν στην κρίση του 2009-2010, αλλά να χαράξουμε και τον δρόμο για την Ελλάδα, την μεταμνημονιακή, μάλιστα, η οποία πρέπει να είναι πιο βιώσιμη, μάλιστα, και πιο δίκαιη. Τώρα, δεν μου λέτε, ο πρώην σύμβουλος Βαρουφάκη εξακολουθεί να είναι σύμβουλος Τσακαλώτου ή όχι? Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι στο Υπουργείο Οικονομικών σύμβουλος. Αυτός ο άνθρωπος, με βάση τα λίγα που γνωρίζω, είναι ενός διεθνούς κύρους τεχνοκράτης και με αυτήν την έννοια συμβουλεύει, όπως και πολλοί άλλοι, την κυβέρνηση στην προσπάθεια με διάφορα τεχνικά ζητήματα. Τύπου? Τα τεχνικά ζητήματα, πώς θα βγούμε στις αγορές, τις διάφορες διακυμάνσεις, δεν ξέρω σχέδια αν έχει... Σχέδια β, σχέδια γ, αν έχει πει, όχι βέβαια, αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επειδή το βλέπω να σηκώνεται και στην επικαιρότητα, εγώ την περίοδο του Γενάρη-Σεπτέμβρη 2015 δεν ήμουνα στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Σε όλα όμως τα συλλογικά όργανα που είχα παρακολουθήσει, όλες οι συζητήσεις ήτανε εντός ευρώ, εντός ευρωζώνης. Μάλιστα. Τώρα, αν κάποιος έχει μία άποψη ακαδημαϊκή, αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με το πολιτικό σχέδιο, το οποίο είναι συλλογικό και για μας ήτανε και είναι μία μάχη για να ανακαθορίσουμε τους πολιτικούς σχετισμούς στην Ευρώπη. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, εσείς γιατί την πέφτετε για την ύπαρξη ενός σχεδίου Β? Εμείς. Εσείς εννοώ και όχι ο κύριος Γκλιμ. Ναι, γιατί εσύ δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο Β οργανωμένο στη χώρα. Glenn, στο οποίο μάλιστα να έχετε συμφωνήσει και όλοι. Πώς το, αν γίνει κάποια στραβή που λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Γκλιμ δύο δρόμους έχει ζωή. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα διεθνούς κύρους. Φαντάζομαι πως έτσι να αξιολογεί πράγματι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι φέτος του δίνανε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Ο κύριος Γκλιμ δεν ξέρει ακόμα ότι έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο από τον Έλληνα φορολογούμενο για τις συμβουλές που δίνει. Άρα, για να τον λέμε και καλά αμοιβόμενο, αξιολογεί μια κυβέρνηση στο 1,5 εκατομμύριο. Κοιτάξτε, βρίσκω και την παλιά του αμοιβή πάρα πολύ μεγάλη και την τωρινή που είναι περίπου 70.000. Δηλαδή, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο κύριος Γκλεν Γκλιμ, δηλαδή, περίπου όσο παίρνει και ο κύριος Γεωργιάδης σαν βουλευτής, πάλι υπερβολικό το βρίσκω. Πολύ, τα διπλά παίρνει ο κύριος Γκλιν Γκλιμ και σήμερα. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Δεν το είπα για εσάς προσωπικά. Όχι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ένας τεχνοκράτης. Και σήμερα παίρνει τα διπλά από ένα βουλευτή. Αλλά δεν λέω αυτό, δεν με νοιάζει αυτό. Λέω. Πώς, ποιες είναι οι απολαύσεις? Δύο προβλήματα. Δεν ξαπερνούν 40.000 το χρόνο. Δύο προβλήματα. Γιατί είναι 11,5 το μήνα, κύριε, δεν είναι 12. Mm-hmm. Και είναι 4.500 να το βουλευτεί. Το ξέρετε, μην τα ξαναρχίσουμε τώρα. Επειδή λοιπόν, τα ξέρω, σα λέω ότι δεν είναι και παίρνετε περίπου όσα και ο κύριο Γκλιμ. Λοιπόν, μην χάνω χρόνο με αυτό. Γιατί δεν ξεφύγετε. Θέλετε να παίρνετε τον κύριο Γκλιν Γκλιμ? Του δίνατε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο? Του δίνατε? Ο ίδιο άνθρωπο που έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο το ΣΥΡΙΖΑ, λέει 2 χρόνια 3 εκατομμύρια, παίρνει τώρα 70.000. Λέει θα μπορούσατε αντί να του είχε δώσει 3 εκατομμύρια, του είχε δώσει 140. Και μου λέτε πώς θα πάρει βουλευτή. Μην φωνάζετε, μην φωνάζετε. Μα μην με διακόπτει. Σας πιάνουμε με την γίδα στην πλάτη, με διακόπτει. Ποια γίδα στην πλάτη, είναι γνωστό. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο του δίνατε. Λοιπόν τώρα,
Εφόσον του δίνανε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Συνήθως πόσο παίρνα δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη. Επί κυβέρνηση Σαμαρά κανένας δεν υπενέφθησε αμοιβές. Κανένας, δεν πει κανένας να υπενέφθησε αμοιβές. Αμοιστή ήταν όλοι. Κανένας. Η πρώτη φορά αριστερά έκανε αυτή την πρακτική. Τον προσέλαβε ο Βαρουφάκη, τον συνέχισε ο Τσακαλώτος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εφόσον τον αξιολογούσαν. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είστε εναντίον. Για να το κλείσω λίγο το θέμα. Φαντάζομαι εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο αμοιβή, εσύ μου λέει άδεια. Να αμείβεται κάποιο ο οποίο είναι διεθνού κύρου για να βοηθήσει τη χώρα να κάνει κάτι. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο. Φαντάζομαι, λέω. Μα αν ήταν τόσο διεθνού κύρου, κυρία Τσαπανίδου, μόλι του είπανε σε πάμε από το 1,5 εκατομμύριο στα 70 χιλιάρικα, θα έλεγε φεύγω. Πάω να πάρω το 1,5 εκατομμύριο από κάποιον άλλον. Αυτό μόλι του είπανε από το 1,5 εκατομμύριο πάνω στα 70 χιλιάρικα έμεινε. Γιατί δεν βρίσκει καλύτερη δουλειά. Γιατί είναι φίλο μα και το δίνει. Δεν ξέρω γιατί το κάνατε. Έχουμε ρωτήσει να πω ότι για το θέμα του Γκλεν Γκλιν. Έχει κάνει πάνω από 10 ερωτήσει ο Νικήτα Κακλαμάνη στη Βουλή και δεν έχουν απαντηθεί. Κάλε τι 4 εγώ. Μάλιστα, στο διατάφτα. Πάω όμω στο διατάφτα. Ένα άνθρωπο τον αξιολογεί ο κύριο Τσίπρα ω τόσο σοβαρό πρόσωπο για να του έχει δώσει σε 2 χρόνια 3 εκατομμύρια. Ένα άνθρωπο ο οποίο λέει ότι είχαν ετοιμάσει το παράλληλο νόμισμα. Το ήταν έτοιμο. Και μέσα περιέγραψε ότι ένα κουπόνι θα ήταν το 10% του μισθού, θα το δίνανε στους δημοσίους υπαλλήλους, με αυτά πληρώναν και τους φόρους τους. Λοιπόν, αυτά δεν έγιναν ποτέ γνωστά στον ελληνικό λαό. Όταν εκείνη την εποχή για πρώτη φορά η τότε αντιπολίτευση είπε ότι υπάρχει σχέδιο στο Υπουργείο Οικονομικών για παράλληλο νόμισμα, αν θυμάστε, είχε βγει σύσσωμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρώτος ο κύριος Τσίπρας και είχαν πει ότι αυτά είναι φοβερές σκοφαντίες. Και δεν φτάνουν αυτά που χθες ο κύριος Γκλεν Γκλιν για το παράλληλο νόμισμα. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης. Και λέει ότι όχι μόνο υπήρχε το παράλληλο νόμισμα, αλλά στο σπίτι του είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Παπά. Και τα είχαν συμφωνήσει. Αυτά τα λέει σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης. Εάν ο κύριος Βαρουφάκης είναι γελίος και αυτά που λέει είναι ψέματα, τότε πάει να πει ότι ο κύριος Τσίπρας στο πρώτο εξάμεινο του 2015 είχε αναθέσει το Υπουργείο Οικονομικών σε ένα γελίο. Εάν αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης είναι αληθινά και τα είχαν συμφωνήσει, όπως τα λέει ο Βαρουφάκης σήμερα, πρέπει να έρθει κάποιος ο Τσίπρας στη Βουλή να μας εξηγήσει τι έγινε. Δεν μπορεί να τα έχουν μονάζιγα δικά τους. Κύριε Ζαχαριάδη, αλήθεια. Πηγαίνανε τη χώρα. Προκαλεί τρομερή έκπληξη. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Πηγαίνατε τη χώρα σε παράλληλο νόμισμα τέτοιου τύπου και τελευταία στιγμή κάνατε πίσω γιατί ήρθε η Μέρκελ και σας είπε: «Okay, πάρτε το και φύγετε». Τι έγινε, φοβηθήκατε τι θα γίνει μετά. Το είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, το ξαναλέω και τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το παλιότερο κόμμα, ο πρόγονός του, ο Συνασπισμός, ήταν ένα κόμμα το οποίο μίλαγε διαρκώς για τον ανακαθορισμό των σχέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Με μεγάλες δυσκολίες. Ποτέ δεν συζητήσαμε σενάρια διαφορετικά. Από εκεί και πέρα είναι εμφανής η αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να αντιπολιτευθεί την κατάσταση στο σήμερα και την προοπτική της χώρας. Δεν έχει λόγο, δεν έχει σχέδιο. Δίπλα μου κάθεται, τον σέβομαι απολύτως γιατί έχει θεσμικό ρόλο, ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής ρητορικής που έλεγε ότι η χώρα κάθε μήνα από το Γενάρη μέχρι τον Μάιο θα πήγαινε σε εκλογές. Εγώ. Ότι ο ΕΦΚΑ. Βεβαίως, εσείς τα λέγατε στην τηλεόραση, εγώ. Κύριε Γεωργιάδη, βεβαίως. Και τα έχουμε πει μαζί και έχουμε βίντεο και έχουμε συγκρουστεί. Εγώ ήμουν ο πιο σταθερός υποστηρικτής Τσίπρας, να φύγει ο Τσίπρας. Της επανελληνίως, να μην κλείσει αξιολόγηση κτλ. Ότι ο Τσίπρας θα εσείς τα υπογράψει όλα. Εσείς και το κόμμα σας. Θέλει την καρέκλα. Είχα βάλει και στίχημα με τον κύριο Βέτα. Με συγκοπατείτε. Είχα βάλει και στίχημα με τον κύριο Βέτα στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά. Έχει κάνει ένα εκατομμύριο views. Που του έλεγα θα τα ψηφίσατε όλα. Πάτε σε άλλες εκπομπές και θα καρέκλα. Παρακαλώ. Προβλέψανε. Κύριε Ζαχαριάδη, ένα λεπτό να τελειώσω. Και εδώ αυτά δεν έλεγα σας. Διεκόπη. Ένα λεπτό. Προβλέπανε ο κύριος Γεωργιάδης και το κόμμα του ότι θα εκτροχιαστούν τα έσοδα στον ΕΦΚΑ. Δεν πάνε προβλέπανε και τα έσοδα στον ΕΦΚΑ. Πηγαίνουν βάσει σχεδίου, κυρία Τσαπανίδου. Κάθε μήνα μέσα μπαίνετε. Όχι, δεν μπαίνει μέσα κάθε σχεδίου. Ο δείτε... ΕΦΚΑ. Βεβαίως, δείτε τις ανακοινώσεις του κυρίου Βακαλέξη. Βεβαίως, δεν το διαβάζετε σωστά. Μα δεν έχετε μέσα δώσει τις συντάξεις, κύριε. Δεν έχετε βγάλει και κύριε Γεωργιάδη, και έχετε μνημονιακή. Μισό λεπτό, ένα λεπτό να τελειώσω το επιχείρημα. Το και θα το πείτε αυτό λίγο, το οποίο θέλετε. Δεν πάει καλά ο ΕΦΚΑ. Ακούστε ένα λεπτό. Τα νούμερα ακούστε του κύριου Πακαλέξη είναι με τη συντάξη εκτός. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Με το ύφος και την ένταση που τώρα ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δεν πάει καλά ο ΕΦΚΑ, μας έλεγε πριν από ένα χρόνο ότι δεν πάνε καλά τα έσοδα του κράτους και θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Μας έλεγε το Γενάρη και το Φλεβάρι. Ούτε μία. Μας έλεγαν το Γενάρη και το Φλεβάρι. Εγώ θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης. Να ολοκληρώσει λίγο. Θα απαντήσετε, κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Ζαχαριάδη, ολοκληρώστε τη σκέψη. Αν δεν το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Ποτέ. Το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας δώσω, θα σας προστάρω στο Twitter. Ποτέ δεν είπε θα ενεργοποιηθεί ο κόμμα. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόμμα. Ποτέ κανείς, μόνος μου το φαντάστηκα. Ποτέ τι λέγατε ότι θα βγουν τα έσοδα. Πού ζούσαμε, σε άλλη χώρα ζούσαμε εμείς το 16 εδώ πέρα. Άλλο δημόσιο λόγο παρακολουθούσαμε. Λέω λοιπόν, δεν τους βγήκε το σχέδιο της καταστροφής, τρέχουνε σε κάτι άλλο. Τώρα ανακαλύψανε, με βάση και κάποιες δηλώσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτά τα σχέδια. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και στον ελληνικό λαό και γίνανε εκλογές μετά από αυτά και προφανώς γνωρίζουμε όλοι τι ισχύει και τι εκπροσωπεί αυτό το κόμμα. Μέσα σε δυσκολίες παλεύει για τη χώρα εντός ευρώ, εντός ευρωζώνης και για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής της ευρωζώνης. Δεν θέλουν να τα ακούσουν, δεν θέλουν να τα αποδεχτούν. Τη μία μέρα θέλουν να μας εμφανίζουν φανατικούς. Ναι, άμα δεν διακόπτουμε θα τη βάζω και πιο γρήγορα. Δεν το λέω για εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Διάλογος είναι αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, αλλά τη μία μέρα η αντιπολίτευση μας παρουσιάζει ούλτρα μνημονιακούς. Το είπε μόλις ο κύριος Γεωργιάδης. Θα τα ψηφίσουν όλα, λέει. Όταν τους πει ο Μέρκελ και ο Σόιμπλε και έχει αυτή τη στεντόρια φωνή έτσι που έχει και ηχητικό βάθος. Και την άλλη μέρα ως δραχμιστές. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Για σκεφτείτε το λίγο. Μάλιστα. Τη μία μέρα είμαστε σούπερ μνημονιακοί, την άλλη μέρα δραχμιστές. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα, κυρία Τσαπανίδου, και να μην στεναχωριέται ο κύριος Ζαχαριάδης. Εμείς τι λέμε. Αντί να τα λέει ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νι στα διεθνή μέσα που γυρίζει και δίνει συνεντεύξεις. Αντί να τα λέει ο κύριος Γκλεν Γκλιμ των 3 εκατομμυρίων ευρώ στα 2 χρόνια στα διεθνή μέσα και συνεντεύξεις. Δεν είναι καλύτερα, κύριε Τσαπανίδου, να δουν στη Βουλή. Να μπουν μέσα, κύριοι. Του ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι είναι και οι δύο. Και να πούνε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ναι. Να πει ο κ. Βαρουφάκης, την τάδε μέρα, όπως λέει η συνέντευξή του σήμερα, ήμασταν στο σπίτι του τάδε, ήταν μαζί η τάδε. Να, κύριε τάδε, πείτε αν ήσταν αλήθεια. Αυτά ναι, αλλά τώρα με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Γιατί δεν κανάλια. Τον έχετε λοιπόν αυτό. Αν, είσαι, αν είναι όλα είναι άνθρωποι ήταν. Αν όλα είναι καθαρά και εξάστερα. Καθαρό ουρανό σα τραπέζι δεν φοβάται. Γιατί δεν πηγαίνετε να το κάνετε. Ότι ο δημόσιο διάλογο δεν πρέπει να απασχολείται από επικοινωνιακά τρίκ. Είναι άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το λέω Βαρουφάκη, ο Γκλίμ, το κάνω. Όχι. Όχι. Χθες ζητήσατε μια άλλη εξεταστική. Α, για τον Ουρουάν. Πολύ ευχαριστώ. Να έρθουμε στον Ουρουάν. Σήμερα ζητάτε αυτή την εξεταστική επιτροπή. Πολλά... Αύριο θα ζητήσετε μια άλλη εξεταστική. Τώρα έχω εγώ το λόγο. Δεν συντονίζω εγώ, αλλά νομίζω ότι είχα εγώ το λόγο. Όχι, μα ούτε 20 δευτερόλεπτα δεν μίλησα. Στα 20 δευτερόλεπτα δεν ξέρω. Να τελειώσω την πρότασή μου, κυρία Τσαπανίδου. Λοιπόν, να σας πω κάτι, προσέξτε λίγο τώρα, γιατί διαβάζω και τα μηνύματα τηλεθεατών. Είμαι 17 χρονών, λέει, μόλις τελείωσα το σχολείο, παρακολουθώ τις πολιτικές εξελίξεις κλπ. Είναι δυνατόν να κατακρίνουμε κάποιον επειδή θέλει να έχει ένα σχέδιο διάσωσης. Ένα σχέδιο Β δηλαδή. Δεν λέει αυτό ο κ. Γκλίνγκλιμ όμως. Τι λέει. Λέει ότι είχαν ετοιμάσει το βασικό του σχέδιο. Εναλλακτικά σε περίπτωση. Όχι εναλλακτικά. Λέγανε δεν θέλουν να υπογράψουν μνημόνιο. Και θέλουν να κάνουν plan B το παράλληλο νόμισμα. Αυτό ήταν κάτι που το είχε πει ο κύριος Τσίπρας στον ελληνικό λαό πριν. Και μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας αυτό το αρνείται. Άρα πείτε τον 17χρονο φίλο σας, πολύ ωραίο το ερώτημά του, τι πιο ωραίο από το να απαντηθεί αυτό στη Βουλή επίσημα και με πρακτικά. Τι πιο ωραίο. Πάμε όμως στον Ουρουάν. Γιατί δεν θα ξεφύγω από αυτό, να φύγω από αυτό. Να τελειώσω εγώ την πρόταση μου, πάτε στον Ουρουάν. Εντάξει. Λέω, λοιπόν, επειδή έχουμε κάθε μέρα... τελειώνουμε και την εκπομπή. Εντάξει, και τη σεζόν επίσης, θα μιλήσω κάθε μέρα, η Νέα Δημοκρατία εκτοξεύει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να μπορέσει να ξεφύγει και να αποφύγει δύο ζητήματα. Πρώτον, την πραγματική κατάσταση στην οποία έχει ισορροπήσει η χώρα και τις δυνατότητες που έχουμε από εδώ και πέρα, αλλά και τα ανοιχτά ζητήματα εξεταστικών επιτροπών που η δική μας κυβέρνηση έχει φέρει στο Κοινοβούλιο και αποφεύγει το διάλογο εκοφαντικά. Στο θέμα αυτό που σας λέω, διότι τώρα, εμείς για εξετάζουμε δύο θέματα, κυρία Τσαπανίδου. Δεν έχω χρόνο, Δύο θέματα, κυρία Τσαπανίδου. Τα εξοπλιστικά και την υγεία που οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία. Εμείς αυτή την ατζέντα ανοίγουμε στο Κοινοβούλιο. Δεν χρησιμοποιούμε το Κοινοβούλιο για επικοινωνιακούς σκοπούς. Να μας απαντήσει μάλιστα, λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης και εγώ δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, την ιστορία έχω, για το Ερίκος Δινάν, τις λίστες των συγγενών, των προσώπων, τα χρέη τα οποία διαγράφουν. Θα μας κόψουν και δεν θέλω. Έχετε πάει ένα λεπτό δικό σας. Στο γραφείο 146 της Βουλής, κατόπιν υποδείξεως του κ. Μπαλομενάκη του ΣΥΡΙΖΑ, και έχω κάνει έτοιμα να με καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αμέσως για το Ερίκος Δινάν. Όποτε με καλέσουν. Τι έγινε με τις λίστες των συγγενών. Θα τα απαντήσω μπορεί εκεί. Να πα... Γιατί δεν εκεί, όταν με καλέσουν, θα απαντήσω εκεί. Πάμε τώρα γιατί δεν απαντάτε εδώ. Μπορεί να πάει ένα συγγενή μου εμένα στο Ερίκος Δινάν. Όλα αυτά που λέτε είναι τρίχες. Πάμε λοιπόν μακάρι τώρα. Να είναι τρίχες. Θα το λέω εγώ είναι τρίχες. Λοιπόν, θα το εξηγήσω και πιθανό χρόνο. Θα είναι δευτερόλεπτα. Πάμε όμως στον Ουρουάν. Αν το εξηγήσετε, θα σα το εξηγήσω. Πάμε στον Ουρουάν. Να καταλάβω όμως τι γίνει. Λέει ο Καμένος στη Βουλή. Α
Αν έχετε τα άντερα, κύριε Μητσοτάκη, κάντε προανακριτική επιτροπή για το θέμα του Νουρουάν, να πάω εκεί να τα εξηγήσω όλα. Αν έχετε τα άντερα, πάνω σκαμμένος. Σηκώνει το Μητσοτάκη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε εξαστική επιτροπή, κύριε Καμένα, αφού θέλετε να δείτε αν έχουμε τα άντερα. Και μάλιστα σήμερα κατήθεται και το αίτημα. Ερώτηση. Σηκώνει το Τσίπρας. Τι λέει? Α, δεν είναι σωστό να γίνει εξαστική επιτροπή όταν κάτι είναι εκρεμές στη δικαιοσύνη. Τσίπρας, προσέξτε το ψεύτης. Ερίκος Ντινάν, εκρεμές στη δικαιοσύνη. Τέτοια, όχι τέτοια. Εκεί είπε ψέματα. Σα σίγουρα. Δεν το παραδείσω. Δεν λέω για τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι το Νατάλο και τα λοιπά. Όχι τέτοια. Κύριε Ζαχαρία, όχι τέτοια. Ερίκος Ντινάν είναι εκρεμές στη δικαιοσύνη. Είναι. Γιατί κάνετε εξαστική? Κελπνό είναι εκρεμές στη δικαιοσύνη. Είναι. Την υγεία. Γιατί κάνετε εξαστική? Για όλη την υγεία κάναμε. Την υγεία έχετε κάνει για τρία πράγματα. Για Ερίκος Ντινάν, για κελπνό και για φάρμακο. Κυρία Τσαπανίδου, λέει ο Τσίπρας, ξαναλέω. Δεν πρέπει να κάνει εξαστική για κάτι που εκρεμέ στη δικαιοσύνη. Δήθεν γι' αυτό δεν θα να κάνει για τον Ουρουάν. Ερίκος Ντινάν, εκρεμέ στη δικαιοσύνη. Έκανε εξαστική ο ΣΥΡΙΖΑ. Κελπνό, εκρεμέ στη δικαιοσύνη. Έκανε εξαστική ο ΣΥΡΙΖΑ. Φάρμακο, εκρεμέ στη δικαιοσύνη. Έκανε εξαστική ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν τον πειράζει τον Τσίπρα όταν εκρεμέ στη δικαιοσύνη. Τον πειράζει ότι είναι εκρεμέ στη δικαιοσύνη. Μην ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές του Καμένου και του Κοντονή. Αυτό τον πειράζει. Γιατί ξέρει. Αν έχετε τέτοια στοιχεία, θα δώσετε στη δικαιοσύνη. Έτσι έλεγε γιατί Σιμίτης, δεν τα δίνετε. Αφήστε τώρα που λέτε για το Σιμίτη. Εμείς. Ξαναλέω εσείς λοιπόν. Καλύπτετε τον κύριο Σιμίτη, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς κάνετε. Μην μιλάτε πάνω μου. Μα δεν με μιλάω, αλλά δεν μου λέτε ότι καλύπτε τον κύριο Σιμίτη. Αν λέγεται να φοβηθείτε τίποτα, γιατί δεν κάνετε εξαστική αυτή την εποχή. Σα λέω λοιπόν γιατί δεν κάνουν και δεν θα κάνουν. Ακούστε με λίγο. Αλλά δεν τη λιτώσουν. Γιατί οι γραμμέ του Χριστοφορίδη του λιμενικού θα ανοίξουν αναγκαστικά από την εισαγγελία. Μάλιστα. Και όταν θα ανοίξουν, εάν ο Καμένος μίλαγε μαζί του, δεν σώζεται με τίποτα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και τους δύο. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Καλό καλοκαίρι, ασφαλώς. Και από Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε να δούμε πώς θα είμαστε όλοι. Θα είμαστε λίγο καλύτερα. Θα έχουν ξεκινήσει και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί από τις αρχές Αυγούστου. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά δεν μου δώσατε το χρόνο με τις εξεταστικές σας. Ο κόσμος χάνει τα σπίτια του και εσείς μιλάτε για εξεταστικές. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη, έχει κλείσει το πάνελ. Έχει κλείσει το πάνελ και κάνετε δεύτερη τοποθέτηση. Γιατί κάνετε unfair αυτή.